Με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του Πρωθυπουργού με τους αρχηγούς των κομμάτων, με τους επικεφαλείς των κομμάτων, τους οποίους και ενημέρωσε για τα αποτελέσματα του σημερινού Eurogroup. Αμέσως μετά επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Ενημέρωσε και αυτόν για τα αποτελέσματα του σημερινού Eurogroup. Τα παρακολουθήσαμε νωρίτερα στη διάρκεια του Δελτίου Ειδήσεων. Αύριο έχουμε σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου στη 1 το μεσημέρι, στο οποίο θα εξεταστούν τα αποτελέσματα της σημερινής σύσκεψης. Ικανοποίηση στην πλευρά της κυβέρνησης, αυτό είναι νομίζω το οποίο βγαίνει. Ικανοποίηση, ιδιαίτερη ικανοποίηση, μιας και μέχρι και πριν 2 ώρες συγκεκριμένες δυνάμεις του οικονομικού συστήματος της χώρας κινδυνολογούσαν ότι πάμε σε εκλογές, ότι δεν θα έχουμε μία κατάληξη θετική του Eurogroup ή της διαπραγμάτευσης που γίνεται. Είχαμε φημολογίες όλους αυτούς τους μήνες ότι θα επαναληφθούν τα ίδια με πέρσι το καλοκαίρι, ότι θα κλείσουν τράπεζες, ότι πάμε τη χώρα στα βράχια, και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, όχι για κανέναν λόγο, γιατί είμαστε συνεπείς απέναντι στις δεσμεύσεις που έχουμε δώσει στον ελληνικό λαό, στους Έλληνες, πώς βγάζουμε βήμα-βήμα και με κοινωνική δικαιοσύνη τη χώρα από την κρίση. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο σημαντικό. Πιστεύουμε ότι με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ανοίγουν 2 πολύ σημαντικά θέματα. Το πρώτο είναι ότι δεν θα λάβει η χώρα μόνο το ποσό των δανειακών αναγκών της, αλλά θα πάρει πολύ περισσότερα χρήματα, που αυτό θα είναι μια μεγάλη ανάσα για τη χώρα, για την αγορά, για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες. Και το δεύτερο είναι ότι άνοιξε επίσημα η συζήτηση για την αναδιάθρωση του χρέους. Έχουμε και συγκεκριμένες ανακοινώσεις για μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, το τι βήματα θα γίνουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί έτσι οριστικά, μόνιμα, θα βγούμε από αυτό το κύκλο ύφεσης, από αυτή τον εφιάλτη που έβαλαν τη χώρα οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό. Σε ό,τι αφορά το χρέος, επειδή από μια πρώτη αντίδραση που είχαμε από τη Νέα Δημοκρατία, θα μας τα πει και ο κύριος Βαρπιτσιώτης βεβαίως μετά, ωστόσο από τη σύνδεση που είχαμε στο δελτίο με τον Γιάννη Τρουπή που μας μετέφερε το ρεπορτάζ από τη Νέα Δημοκρατία, επιφυλακτικότητα είναι η αντίδραση η πρώτη η οποία υπάρχει. Πίστευε ότι είναι βιώσιμο. Μισό λεπτάκι. Δεν ήθελε ανακεφαλαιοποίηση. Όχι. Η επιφυλακτικότητα που υπάρχει δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το χρονοδιάγραμμα όπου θα ξεκαθαρίσει πλέον το πράγμα με το χρέος. Δηλαδή, μιλάμε σε βάθος χρόνου, μιλάμε μέχρι το 2018, να υπάρχει ένας διάλογος εξέλιξη, να δούμε το πώς η οικονομία πλέον θα οριοθετηθεί, για να δούμε τι σημαίνει χρέος, να δούμε πού θα έχει φτάσει και να δούμε τι ακριβώς συζητάμε. Κύριε Χαρίτο, υπάρχει μία εθνική προσπάθεια. Και αυτή την εθνική προσπάθεια οφείλουμε όλοι να τη στηρίξουμε. Να βγει η χώρα από την κρίση. Και βέβαια να απομειωθεί το χρέος και να βγει μόνιμο από την κρίση. Η Νέα Δημοκρατία κάθε φορά βρίσκει άλλους λόγους να λέει το δικό της μυθιστόρημα, αλλά είναι μυθιστόρημα. Αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ συγκεκριμένα. Αυτά που έχει πει είναι πολύ συγκεκριμένα. Η Νέα Δημοκρατία πίστευε ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Μπορεί να υπηρετεί αυτή την λογική από τη μια πλευρά. Από την άλλη, πίστευε ότι οι μεταρρυθμίσεις που εκείνη έλεγε ήταν μεταρρυθμίσεις που θα έβγαζαν τη χώρα από την κρίση. Αυτό που είδαμε ήταν να μας βαλτώνουν στην ύφεση πιο βαθιά και με μεγαλύτερη ένταση. Αυτό που εμείς κάνουμε σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν είναι το πρόγραμμα που θέλαμε να εφαρμόσουμε σε μια χώρα που έχει κανονικές συνθήκες. Το εθνικό πρόταγμα που έχουμε είναι να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Αυτό κάνουμε. Έχουμε πει τα συγκεκριμένα βήματα. Το πρώτο βήμα ήταν η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Το δεύτερο έκλεισε σήμερα. Τα έχουμε ξαναπεί. Και είναι το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης ταυτόχρονα με την έναρξη της συζήτησης για την τύπωση του χρέους και του πώς θα γίνει βιώσιμο το χρέος. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Υπάρχει συγκεκριμένο κείμενο ανακοίνωσης από το Eurogroup που λέει για το χρέος επίσημα, που λέει τι κάνουμε για το χρέος στις άμεσες ανάγκες μας, τι κάνουμε στις μεσοπρόθεσμες και τι μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι μια μεγάλη νίκη της χώρας.
Δεν λοιπόν, έχω να πω κάτι. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Βαρβιτσιώτη, να πάμε στις Βρυξέλλες. Έχουμε τη σύνδεση πλέον. Γιώργος Συριόπουλος, Γιάννης Φασουλάς. Τους βλέπουμε, περιμένουμε να τους ακούσουμε. Ξεκινάμε από τον Γιώργο Συριόπουλο. Γιώργο, να ζητήσω μία σύνοψη των σημείων της σημερινής συμφωνίας. Το σημερινό Eurogroup πάνω είχε στο τραπέζι του τρία θέματα. Το ένα είναι η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, δηλαδή η αξιολόγηση των προσπαθειών της ελληνικής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το συμφωνημένο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων, κυρίως στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό, με βεβαίως συζήτηση για τα ζητήματα που εκκρεμούν ώστε να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση. Κυρίαρχα από αυτά τα ζητήματα είναι η θέσπιση του Ταμείου των Ιδιωτικοποιήσεων και η ρύθμιση σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια. Ως προς αυτό, ζητείται βεβαίως να υπάρξει απελευθέρωση των δανείων, δηλαδή να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από funds, αλλά να υπάρξει επίσης και ένα επίπεδο διασφάλισης των μικροοφιλετών και κυρίως σε ό,τι αφορά την πρώτη κατοικία. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 24 Μαΐου, έτσι ώστε στο επόμενο Eurogroup να υπάρξει η απόφαση ολοκλήρωσης της πρώτης αξιολόγησης και ενδεχομένως η απόφαση για αποδέσμευση μιας ακόμη δανειακής δόσης που είναι πολύ πιθανό να ξεπερνά ακόμη και τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με την συζήτηση λήψης εφεδρικών προληπτικών μέτρων, στην περίπτωση δηλαδή που η Ελλάδα δεν μπορεί να ικανοποιήσει τον δημοσιονομικό στόχο